Υπάρχουν θέματα και προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία σχολείων, τμήματων σχολείων, διότι εδώ οι άδειες από τη μία, ο κορονοϊός από την άλλη και διάφορα άλλα τέτοια φαίνεται ότι δημιουργούν καθημερινά προβλήματα. Χθες υπήρχαν μητέρες οι οποίες μας έλεγαν ότι δεν λειτουργεί το ολοήμερο στην περιοχή της Καλλιθέας, δεν μπορεί να γίνει κάτι, είναι η απάντηση που φαίνεται να παίρνουν από την πρωτοβάθμια, διότι έχει νοσήσει με κορονοϊό η δασκάλα, γιατί στη συνέχεια νόσησε και το παιδί της, της εύχονται περαστικά, αλλά το σχολείο, το ολοήμερο τμήμα μάλλον, δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν υπάρχει αντικαταστάτης, αντικαταστάτρια για να μπορέσει να καλύψει τη θέση της γυναίκας που σε δύσκολη θέση είναι, νιώθει άσχημα για αυτό το οποίο γίνεται. Όλοι οι γονείς πάντως της εύχονται περαστικά και σε εκείνη και στο παιδί της. Για να μην παρεξηγηθούμε. Τώρα, κύριε Γιώργο Μακράκη, τι στην ευχή συμβαίνει με όλη αυτή την ιστορία? Γιατί ψάχνοντας το λίγο παρακάτω, ο κύριος Μακράκης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ ακούμε ότι κοντά και μαθαίνουμε ότι κοντά 50 τμήματα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου πως έχουν τέτοιου είδους θέματα και προβλήματα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γιράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Αυτό συμβαίνει, κύριε Γεράκη, από την πρώτη στιγμή που άνοιξαν τα σχολεία μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, διότι η έξαρση τότε, αν θυμάστε, στις αρχές του Γενάρη της πανδημίας και η συνεχιζόμενη, αν θέλετε, μετάδοση του ιού εντός των σχολικών μονάδων έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα καταρχάς στην ίδια τη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διότι δεν νοσούν μόνο εκπαιδευτικοί, νοσούν και αρκετοί μαθητές, και ειδικότερα δε όταν σε ένα τμήμα εντοπίζονται 2 με 3 κρούσματα μαθητών ή ακόμη και εκπαιδευτικών, πάρα πολλοί γονείς δεν στέλνουν για κάποιες ημέρες τα παιδιά τους, όχι αυτά που νοσούν, δηλαδή τα υπόλοιπα παιδιά δεν τα στέλνουν οι γονείς τους από φόβο, από ανησυχία, για να μην, ώστε να μην κολλήσουν και αυτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα καθημερινά στα σχολεία. Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί ασχολούμαστε περισσότερο όχι με το διδακτικό έργο, αλλά περισσότερο με μια διαχείριση που πρέπει να γίνεται στις περιπτώσεις που εντοπίζονται τα κρούσματα. Έχουμε σε πολλές περιπτώσεις, κυρία Βουγγεράκη, σχολεία που για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπάρχει μεγάλη έξαρση, δηλαδή υπάρχουν φαινόμενα που σχολεία σε μία περίοδο 10-15 ημερών έχουμε 7 και 8 εκπαιδευτικούς που νοσούν, έχουμε δεκάδες μαθητές που νοσούν, και καταλαβαίνετε ότι είναι μία δύσκολη κατάσταση, και προφανώς πέρα από το τη δυσλειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας βάζουμε και ένα άλλο ζήτημα επί τη ευκαιρία, ότι πάρα πολλοί γονείς δυσανασχετούν όταν πρέπει τα παιδιά τους να τα στείλουν να κάνουν τον διαγνωστικό έλεγχο με rapid test, διότι οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, μάλλον τα συγκεκριμένα σημεία που λειτουργούν διαγνωστικοί έλεγχοι του ΕΟΔΗ, δεν καλύπτουν όλο το φάσμα των περιοχών και λειτουργούν μέχρι και τις 3 η ώρα, που καταλαβαίνετε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, για τους εργαζόμενους γονείς είναι πολύ δύσκολο από το πρωί μέχρι τις 3 η ώρα να πάνε τα παιδιά τους για διαγνωστικό έλεγχο όταν εντοπίζεται στο τμήμα. Σε 2 συγκεκριμένα σημεία, ας πούμε, στο Ηράκλειο, μιας που μιλάμε για το Ηράκλειο, και αν υπάρχουν άλλες περιοχές που ανακοινώνονται σε καθημερινή βάση. Αλλά για το Ηράκλειο, πλατεία Ελευθερίας και πλατεία Αγίας Εκατερίνης, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και το ζήτημα είναι ότι όπως οι περιοχές της Αλικανασού που είναι μακριά, οι περιοχές της Φορτέτσας και στην ευρύτερη περιοχή είναι μακριά από αυτά τα κέντρα. Ναι, γιατί αλλιώς πληρώνεις. Ακριβώς, αυτό είναι το ζήτημα. Και επειδή και η ώρα λειτουργίας είναι μέχρι τις 3, καταλαβαίνετε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι είναι πολύ δύσκολο να προλάβουν αυτό το διαγνωστικό έλεγχο. Επομένως, υπάρχει και μια πάρα πολύ και ψυχική κούραση, θα έλεγα, αλλά και μια οικονομική κούραση, ειδικότερα στις σημερινές συνθήκες.
οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ωραία, πάμε στο συγκεκριμένο τώρα. Πάμε γιατί στο λένε, λένε οι άνθρωποι ότι, ξέρετε, απλά έβαλα στην κουβέντα ότι υπάρχουν και άλλα τμήματα και άλλα σχολεία και εσείς πιαστήκατε από αυτό σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, όπου τμήματα αν δεν λειτουργούν και κυρίως ολοήμερα τμήματα πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όταν οι γονείς είναι εργαζόμενοι και πραγματικά δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν από τη στιγμή που είναι υποχρεωτικό να μπουν τα παιδιά σε κάποια καραντίνα. Τι γίνεται εκεί λοιπόν, κύριε Μακράκη? Λένε οι εργαζόμενες γυναίκες, τι θα κάνουμε? Εμείς, επικοινωνούμε λοιπόν με την πρωτοβάθμια, μας λέει ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό? Δεν έλεγε η κυρία Κεραμέως ότι θα υπήρχαν επιπλέον εκπαιδευτικοί, δεν ξέρω αν ήταν τριμηνίτες, τετραμηνίτες, πενταμηνίτες, δεν ξέρω τελικά για πόσο οι άνθρωποι αυτοί θα έκαναν αυτή τη δουλειά, να αναπληρώνουν τα κενά. Αυτό λοιπόν που εμείς ζητήσαμε ως εκπαιδευτική κοινότητα, όπως καλά θυμάστε, ήταν ότι όταν ανοίξουν τα σχολεία μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, επειδή ήμασταν σίγουροι ότι θα υπάρξει αυτή η συνθήκη, παρά τις διαψεύσεις από το Υπουργείο Παιδείας ότι τα σχολεία δεν είναι εστίες μετάδοσης. Προφανώς είναι και εστίες μετάδοσης, διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα. Δεν υπήρξαν λοιπόν, δεν υπήρξε κατάλληλη μέρημνα για ένα μεγάλο αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Έγιναν κάποιες προσλήψεις, όπως είπατε και εσείς, αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τρίμηνες συμβάσεις. Ωστόσο, σημειώστε το εξής, ότι ένας αριθμός από αυτές τις προσλήψεις που κανονικά θα έπρεπε να είναι για αυτά τα κενά, δηλαδή για τα κενά κάποιων ημερών όταν εντοπίζεται κρούσμα εκπαιδευτικού σε σχολείο προκειμένου να υπάρχει άμεση αντικατάσταση, επειδή είχαμε πάρα πολλές εκπαιδευτικές ανάγκες και πάρα πολλά κενά από την έναρξη της σχολικής χρονιάς που δεν είχαν καλυφθεί, και η ίδια η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας κάλυψε από αυτό τον αριθμό προσλήψεων κενά τα οποία ήταν μόνιμα κενά από το Σεπτέμβρη. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια με τους ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στα τρίμηνα τετράμηνα, ακριβώς, λέτε, καλύφθηκαν με κενά, για μόνιμα κενά αν θέλετε, ή για τις μόνιμες ελλείψεις ή οργανικές, ακριβώς, θέσεις. Συγγνώμη, οι άνθρωποι, οι αναπληρωτές οι οποίοι θα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία για να αναπληρώσουν συναδέλφους, νομίζω ότι θα πληρώνονταν και από το ΕΣΠΑ, ήταν ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ? Πείτε μου, είναι ότι τέλειωσε και το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Δεν είναι πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, είναι πρόγραμμα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, διότι το πακέτο που αφορούσε το ΕΣΠΑ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλο περιθώριο χρηματοδότησης για περαιτέρω προσλήψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξει πολιτική βούληση προκειμένου να γίνουν προσλήψεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Καταλαβαίνετε ότι η παιδεία, η δημόσια παιδεία και οι προσλήψεις ανθρώπων. Άρα λέτε λοιπόν ότι οι προσλήψεις των αναπληρωτών σταμάτησαν. Ακριβώς, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή άλλες προσλήψεις. Και εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο πράγματα. Ότι το ένα αφενός είναι η μη πολιτική βούληση από το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και σε άλλες περιοχές τα κενά που υπάρχουν, που προκύπτουν και καθημερινά, και να υπάρχει μια διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού στις διευθύνσεις εκπαίδευσης προκειμένου άμεσα να καλύπτονται αυτά τα κενά. Και δεύτερον, η ίδια η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου δεν έχει διαχειριστεί το προσωπικό προκειμένου να υπάρξει, αν θέλετε, η καλύτερη και η πιο εύρυθμη λειτουργία. Υπάρχει κάποια διαδικασία που λέει ή κάποια αλλαγή, όπως λένε συνάδελφοί σας, σε ό,τι έχει να κάνει με το καθεστώς των αδειών? Υπάρχει, ναι, ένα άλλο πρόβλημα που προέκυψε, που πάλι εδώ έχει την ευθύνη την κεντρική του Υπουργείου Παιδείας. Μα τι θα γίνει, σε κάθε κουβέντα που λέω και ρωτάω, λέτε ναι, υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα. Ναι, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Ναι, με πόσα προβλήματα θα πάμε? Διότι η κυρία Κεραμέως δυστυχώς έχει συμπεριφερθεί στον χώρο της εκπαίδευσης με αιμονή και αυταρχισμό. Και θα σας πω γιατί. Τι γίνεται, όχι, μην το γενικεύσετε. Ένα λεπτό. Τι συμβαίνει με το ειδικό, τι συμβαίνει με το καθεστώς των αδειών? Τι εννοείται ότι έχει αλλάξει? Εκεί θα πάω. Τι έχει αλλάξει λοιπόν? Πριν δύο χρόνια που ξεκίνησαν και έγιναν μόνιμες προσλήψεις στην ειδική αγωγή και το καλοκαίρι που μας πέρασε στη γενική αγωγή, οι μητέρες με παιδιά, με μικρά παιδιά που ίσως είχαν γεννήσει, ήταν μέχρι και ηλικίας 4 ετών, υπήρξε μια εγκύκλιος, επειδή πρέπει να πάρουν και δικαιούνται με βάση την νομοθεσία να πάρουν άδεια ανατροφής.
η κυρία Υπουργός έστειλε μία εγκύκλιο η οποία παραβίαζε την ίδια την νομοθεσία. Και τι έλεγε αυτή η εγκύκλιος? Περιόριζε το εύρος της άδειας, να το πω έτσι με λίγα απλά λόγια, περιόριζε το εύρος της άδειας που δικαιούνταν οι μητέρες συναδέλφισσες. Πήραν να δει ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα άδειας ανατροφής σε σχέση με αυτό που προβλέπει η ίδια η νομοθεσία. Μετά όμως από ένα χρονικό διάστημα που έγιναν αγωγές και από την ΑΔΔ και από προσωπικά από μητέρες εκπαιδευτικών, έγινε το εξής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την εγκύκλιο, διότι ήταν παράνομη η εγκύκλιος της Υπουργού, και πριν από λίγες ημέρες ήρθε η δικαίωση λοιπόν. Άρα, εκ του νόμου λοιπόν πλέον και εκ της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα έπρεπε άμεσα να πάρουν το υπόλοιπο της άδειας που τους αναλογούσε με βάση την νομοθεσία. Mm. Και μια άλλη ομάδα λοιπόν εκπαιδευτικών αυτή τη στιγμή βρέθηκε σε άδεια λόγω της παράνομης εγκυκλίου που είχε πια το Υπουργείο Παιδείας. Άρα λοιπόν λέτε, για να το ολοκληρώσουμε μέσα από όλα αυτά τα οποία είπατε, στις μαμάδες που σας ακούν αυτή την ώρα, τα παιδιά τους πάνε σε ολοήμερα τμήματα και δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί να αναπληρώσουν τους συναδέλφους σας που αρρωσταίνουν οι άνθρωποι, ότι ξέρετε, μην περιμένετε ότι θα γίνει αναπλήρωση θέσεων αυτή την ώρα, θα τοποθετηθούν αναπληρωτές, θα καλύψουν τα κενά ή όπως αλλιώς θέλουμε να το πούμε και να είναι το σωστό, γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, αυτά τα οποία προαναφέρατε. Άρα λοιπόν το ολοήμερο θα είναι κλειστό μέχρι να επιστρέψει ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτικός στη θέση της. Ναι, αυτό είναι το μήνυμα. Ακριβώς, και κυρία Βελγεράκη, υπάρχει και το άλλο. Ούτως ή άλλως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, πάλι εκείνη την περίοδο πριν ανοίξουν τα σχολεία μετά τις γιορτές, είχε δώσει, επειδή γνωρίζανε ότι θα υπάρχει αυτή η κατάσταση, παρόλο που λέγαν διαφορετικά πράγματα στα μέσα ενημέρωσης, η οδηγία που είχε δοθεί στις διευθύνσεις εκπαίδευσης ήταν ότι θα γίνει ένας μικρός αριθμός προσλήψεων που έγινε για τους τριμηνίτες εκπαιδευτικούς, και από εκεί και πέρα η κατεύθυνση που δόθηκε ήταν: αν υπάρχουν προβλήματα κενών, να τα διαχειριστείτε εκ των έσω. Τι σημαίνει εκ των έσω? Σημαίνει ότι το μάρμαρο μπορεί να το πληρώσει, το πρώτο μάρμαρο να το πληρώσει το ολοήμερο τμήμα, δηλαδή να κλείσει το ολοήμερο τμήμα ώστε εκπαιδευτικός του ολοήμερο τμήματος να πάει στην πρωινή ζώνη. Να πληρώσει το μάρμαρο η παράλληλη στήριξη, δηλαδή ο εκπαιδευτικός που είναι για ένα παιδί ή για δύο παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, αντί να είναι με τα παιδιά αυτά, να πάρει ένα άλλο τμήμα προκειμένου να καλύψει νοσούντα εκπαιδευτικό. Αυτή η κατάσταση υπάρχει καθημερινά, κυρία Δουλειράκη, στα σχολεία. Μάλιστα. Αυτή είναι μια μόνιμη κατάσταση, ειδικότερα μετά τις γιορτές. Ωραία, το μήνυμα το πήραν οι ενδιαφερόμενοι. Σας ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις. Καλημέρα σας.